Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Είναι πολύ σημαντικό για ένα πολιτιστικό σύλλογο να υπάρχει εκτός από ένα δραστήριο διοικητικό συμβούλιο και ο κόσμος που θα ενισχύει και θα στηρίζει τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Και όπως αναφέρει ο μεγάλος μας Νίκος Καζαντζάκης, δεν υπάρχουν ιδέες. Υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες και αυτές παίρνουν τον πόλη των ανθρώπων που τους κουβαλούν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λοιπόν, όχι απλά έχουν τον πόλη να προσφέρουν τα μέλη στα στο σύλλογο, αλλά με τα έργα τους προσπαθούν να ορθώσουν πιο ψηλά. Αφιερώνουν ατελείωτες ώρες από τον ελεύθερο χρόνο τους στη διάσωση και τη διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, δίνοντας μάχη με τη λύθη και την κοινωνική αδιαφορία και φροντίζοντας να μεταλαμβαντεύσουν την αγάπη τους αυτή στις νεότερες γενιές. Λοιπόν, οι άνθρωποι μας δίνουν το καλύτερο παράδειγμα προκειμένου να το ακολουθήσουμε σε μια εποχή υποκουλτούρας και παγκοσμιοποίησης. Σε τούτο το σημείο αξίζει να αναφέρουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Βασίλης Δημητριάδης είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου και παρόλο ότι οι επαγγελματικές δραστηριότητες των προχωρών απουσιάζει επί μακρόν στην Αθήνα, βρίσκει τον τρόπο να δηλώνει παρόν σε όλες τις υποχρεώσεις του Συλλόγου. Η αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Γιώτα Στάρφη, η Γενική Γραμματέας Κούλα Μπαλτατζίδου, η Ταμείας Σοφία Κοσμίδου, η Μαρία Ειρήνη Τσακυρίδου, υπεύθυνη πολιτισμού, και η Βιβλινία Ιωαννίδου, υπεύθυνη νεολαίας. Το πιο θερμό σας χειροκρότημα για αυτούς τους ανθρώπους. Πριν προχωρήσουμε όμως, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό. Σημαντικό γιατί στη φιλοσοφία του Συλλόγου ανήκει και ο έπαινος των μελών εκείνων που διακρίνονται τόσο στο πνευματικό όσο και στον αθλητικό τομέα. Ιδιαίτερα ως προς τον τελευταίο έχουμε την τιμή να έρθουμε στις τάξεις του Συλλόγου παιδιά που διαπλέπουν στο άθλημα του Ταϊκβοντό. Συγκεκριμένα στις 27 Νοεμβρίου 2016 διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία στο Εθνικό Πρωτάθλημα Τετράθλου στο Φιλίππιο Χριστόγεννη Μοναστήριο της Βέλης. Ο Αθλητικός Σύλλογος Τέτραθλών Νάουσας, συγγνώμη, παρουσιάστηκε στην διοργάνωση με απόλυτη αποστολή 13 αθλητών, οι οποίοι αγωνίστηκαν σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή τους Δημητριάδη Παναγιώτη 4. Τρεις από αυτούς ανήκουν στο χορευτικό δυναμικό του συλλόγου μας και οι διακρίσεις τους έχουν ως εξής. Λογκινίδης Γρηγόριος, 3 χρυσά και 1 σημαίνιο. Τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο μετάλλιο σε πανελλήνιο πρωτάθλημα 2013, 2014, 2015 και 2016. Δημητριάδου 1, 2 χρυσά και 1 χάλκινο. Καρυπίδου Βαρβάρα, 1 σημαίνιο και 1 χάλκινο. Ο συνολικός απολογισμός των 30 μεταλλίων, 10 χρυσά, 7 ασημένια και 13 χάρκινα, ανέβασε το σύλλογο της Νάουσας στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 19 Νοεμβρίου του 2016, ο σύλλογος της Νάουσας είχε μεταβεί στην πόλη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου αγωνίστηκε σε ανοιχτό διεθνές πρωτάθλημα κατακτώντας συνολικά 7 μετάλλια.
Τα πέντε κατακτήθηκαν από παιδιά που ανήκουν στο πορευτικό δυναμικό του συλλόγου μας και συγκεκριμένα. Λοκινίδης Γρηγόριος, ένα χρυσό και ένα ασημένιο. Δημητριάδη Μένα, ένα ασημένιο και ένα χάρκινο. Δημητριάδη Γεωργία, ένα χάρκινο. Παρακαλούμε το θερμό χειροκρότημά σας προς τα παιδιά αυτά. Στο σημείο αυτό θα παρακαλούσα τον πρόεδρο του Συλλόγου να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φωλίνα Βασίλη για την παρουσίαση του προγράμματος. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΙΜΙΕΖΑ εδώ και πολλά χρόνια διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής μας. Τα τελευταία δύο χρόνια, με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου όμως, είχαμε ένα όραμα. Να καταστήσουμε το Σύλλογο εκφραστεί όλων των παραδόσεων του τόπου μας. Στο πλαίσιο αυτό και με αποκλειστικό γνώμονα τη διατήρηση της πολιτιστικής μας παράδοσης και τη διάσωση και διάδοση των πλούσιων ευθύμων που τη συνθέτουν, δημιουργήσαμε μια σειρά εκδηλώσεων με χορευτικές, ιστορικές και γευσηγνωστικές προσεγγίσεις αφαιρωμένες στο μικρασιατικό, θρακικό, μακεδονικό και ποντιακό ελληνισμό και με τον γενικό τίτλο «Ξυστορώ». Ακολούθησαν και άλλες μικρότερες δράσεις, πάντα με στόχο τη διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της ελληνικής κληρονομιάς ασχέτως προέλευσης. Πρόσφατα, μάλιστα, αναβιώσαμε το φραγικό έθιμο της Βαρβάρας. Παράλληλα, δε, με την ένταξή μας στην Παγκοσμιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, έχουμε ενταχθεί και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, η στόχη της οποίας, η διαφύλαξη ουσιαστικά της αυθεντικής μακεδονικής παράδοσης, συμπλέει απόλυτα με το δικό μας όραμα. Το καλοκαίρι, ο Σύλλογός μας διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία τις τριήμερες εκδηλώσεις με την ονομασία Ρονταγινογνωσία. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών, πάνω από 3.500 κόσμου, ανάμεσα στους οποίους και ομάδα 14 δημοσιογράφων, επισκέφθηκε το χώρο του Εμπορικού Κέντρου του Κοπανού, προκειμένου να γνωρίσει όχι μόνο την μουσικοχορευτική μας παράδοση, αλλά κυρίως τα προϊόντα που παράγει η γη της Συμμαθίας και τα πολιτισμικά αγαθά που τόσο απλόχερα μας προσφέρει η αρχαία μακεδονική πόλη της Μίεζας. Επομένως, εμπλουτίστηκε και με δράσεις που στόχο έχουν την οικονομική ενίσχυση του τόπου μας. Η προσπάθειά μας, λοιπόν, συνολικά μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία μάχη. Μία μάχη με τη λύθη, την κοινωνική αδιαφορία και την οικονομική κρίση. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς συνολικά και τον κάθε ένα προσωπικά για τη στήριξή σας. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι οι γυναίκες του Συλλόγου και το Τμήμα Κατασκευής σας χαρίζουν τη Χριστουγεννιάτικη Επιτραπέζια Διακόσμηση και το Ρόδι για καλή τύχη και καλή χρονιά. Επίσης υπάρχει και ένα τραπεζάκι με Χριστουγεννιάτικα είδη για τα δωράκια σας. Μην ξεχνάτε ότι με τον τρόπο αυτό ενισχύεται τις προσπάθειές μας, οι οποίες τελικό αποδέχτη έχουν πάλι εσάς και τα παιδιά σας. Σας εύχομαι λοιπόν μια όμορφη βραδιά και καλές γιορτές με υγεία και ευτυχία για εσάς και την οικογένειά σας. Ευχαριστώ. Κοντά μας βρίσκεται ο πρόεδρος της ΔΣΥΠΕ, κ. Παρχαρίδης Γεώργιος, και θα τον παρακαλούσαμε να έρθει για ένα σύντομο χαιρετισμό. Να πω ξανά ήρθα βέβαια στο χορό της Μίεζας παλιότερα
ήταν η φίλη μου η Δώρα η Παρτατζίδου, στέλεχος της Παμμουδιακής Ομοσπονδίας και σήμερα στέλεχος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πονδίων Ελλήνων. Χάρηκα πολύ που είδα και τους συνεργάτες τους παλιούς, την Εύσυνο Λέσχη με επικεφαλή στον πρόεδρο της, τον Πάπο τον Σαρμιχαηλίδη, την Πατρίδα με επικεφαλή στον Απούρο τον Κακελίδη, την Άουσα με τον Φάνη. Τον Φάνη με... Ο Δοφώτη, τον Φανιάδη, Φάνη, θα μπερδέψω τον Φώτη, και όλα τα σωματεία, και σας εύχομαι να είστε όλοι γεροί. Κοντά μας βρίσκεται και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Συμμαχίας κ. Τελιγιαννίδης Θεόφθος. Κύριε Τελιγιαννίδη, σας παρακαλώ να λάβετε για μας το προσδιορισμό. Οι γονείς μας και μεγαλώνουμε και εμείς τα παιδιά μας.